όλα τα σωματεία, όλους τους οργανωμένους συλλόγους, ώστε να μπορέσουν αυτά τα αιτήματα που είπαμε και επαναλήξαμε πριν να προωθηθούν ακόμα περισσότερο. Και ένα τελευταίο, εμείς νομίζουμε ότι δεν υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που να μην γνωρίζει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο σεισμός. Αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες. Ο κύριος Πύρτσης, ας πούμε, λέει στο τραπέζι εκεί δεν ήξερε ότι δεν έχουν γίνει έρευνα. Εμείς νομίζουμε ότι αυτά είναι όχι για τα παιδιά του δημοτικού, είναι για τα παιδιά του νηπιαγωγείου αυτά. Εμείς ως Επιτροπή αυτό τον αγώνα θα κάνουμε, θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή και θα στηρίζουμε και τα δίκαια αιτήματα και όποιες κινητοποιήσεις θα γίνονται. Ευχαριστώ. Να σας καλησπέρισω από την αρχή της ΕΜΕ. Το πρωί σήμερα δόθηκε μια μεγάλη μάχη. Κλείσαν όλα τα σχολεία της Παλικής. Οι μαθητές κατέβηκαν στον δρόμο. Πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί, με σκοπό να αναδείξουμε την κατάσταση που ζείτε, που ζουν τα παιδιά σας. Δηλαδή το γεγονός ότι σε ένα λεξούρι το οποίο έχει πάρα πολλά σχολεία κίτρινα, δηλαδή που κρύβουν επισκευών, Άγια Θέκλη, Δεύτερο Δημοτικό, Πετρίτσιο. Αλλά μείνει μια κατάσταση όπως ήταν στους σεισμούς. Και ουσιαστικά έχουν γίνει μικροπαρεμβάσεις, βαψίματα, σοβαντίσματα, που δεν ανταποκρίνονται στο θέμα της ασφάλειας. Και θυμίζω ότι στο δεύτερο σεισμό είχαμε καλέσει τον κόσμο, παρά και επίσημες φωνές που ακουγόντουσαν τότε, να είναι πολύ προσεκτικός και να μην κάνει κρίση που λέγανε πήγαινε. Γιατί αν πήγαιναν τα παιδιά στο ΕΠΑΔ, στο μηχανουργείο, και δούλευε, γινόταν ο σεισμός μέρα εργάσιμη, θα είχαν πλακωθεί. Δηλαδή, πραγματικά, δώσαμε ένα αγώνα και για τη ζωή, και δίνουμε ένα αγώνα και για τη ζωή του λαού και της νέας γενιάς. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που έχει γίνει στα κίτρινα, ένα άλλο είναι ότι είτε οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε εκεί που υπάρχουν, επικαλούμενοι διάφορα προβλήματα, δεν έχει κουνηθεί τίποτε ακόμα και εκεί που υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και βεβαίως υπάρχουν δύο μείζωνα ζητήματα εδώ. Το νέο μηχανουργείο του ΕΠΑΔ Λιξουρίου παραμένει ένα κτίριο ετοιμόροπο στο προάβλιο του γυμνασίου, του κτίριου που στεγάζει το γυμνάσιο και παίρνουν εκεί παιδιά, ενώ τα παιδιά του ΕΠΑΛ που ήταν προηγούμενα στο συγκεκριμένο κτίριο έχουν μεταδεχθεί σε ένα χώρο που κρίθηκε ακατάλληλος για νήπια, αλλά κατάλληλος για παιδιά του ΕΠΑΛ και που προαυλίζονται στον δρόμο. Θα έπρεπε λοιπόν και είχαν δεσμευτεί να προχωρήσει άμεσα το μηχανουργείο, η κατεδάφιση και ένα καινούργιο μηχανουργείο του ΕΠΑΛ, το οποίο είναι κρεμισμένο αφύλακτο με ένα πολύτιμο εξοπλισμό από τη ΒΕΣ, βαρύτιμο ιστορικό αλλά και χρηστικό εξοπλισμό, δηλαδή ένας εξοπλισμός μουσιακός, ένας εξοπλισμός ο οποίος είναι σημαντικός και χρηστικότατος. Και από ό,τι μας λένε συνάδελφοι, ό,τι μπορέσαν να κουβαλήσουν, αλλά εκεί έχουν γίνει και ληστείες, όπως πέρα από τις γνωστές ληστείες που έχουν ακούσει, υλικών, αφύλακτος κλπ. Το δελίκιο του Λιξουρίου είναι ένα σκάνδαλο οι συνθήκες που φοιτούν οι μαθητές. Εμείς βάλαμε έτοιμα πριν τους σεισμούς, ήταν όριμο έτοιμα και ανάγκη να υπάρξει ένα νέο σχολείο στην Παλική. Και αν θέλετε κινητοποίηση η σημερινή που έγινε, ξεκίνησε από το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα περίπου ο Δήμος χωροθετεί και χωροθέτηση δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουν βρει το χώρο που θα χτίσουν το νέο σχολείο όταν υπάρχει μια πολιτική δέσμευση από την περιφέρεια. Εμείς τη λέμε με επιφύλαξη, η περιφέρεια λέει ότι έχει δεσμεύσει η κονδύλη ισόπωσο περίπου του σχολικού συγκροτήματος του Αργοστολίου για νέο σχολείο. Και σήμερα ακούσαμε και καταγγέλουμε για μια φορά ακόμα από τη Δημοτική Αρχή ότι δύο χρόνια λέει ήταν απασχολημένοι με τις αποκαταστάσεις και δεν είχαν χρόνο να προχωρήσουν το νέο συγκρότημα στο Λιξουρίου.
Αυτή είναι η κατάσταση στα σχολεία, στα οποία κανείς πρέπει να προσθέσει την κατάσταση στους χώρους άθλησης και πολιτισμού, γιατί θεωρούμε ότι πάνε μαζί. Για παράδειγμα, στον Άγιο Αντώνη μπορεί πλέον να μετατρέπει μόνο τα μπάζα του Λειτουργιού, αλλά ο βασικός χώρος που αθλεί την νεολαία του Λειτουργιού δεν μπορεί να έχει μία χωμαδερή στην είσοδό του. Και δεν πρέπει να είναι υπαλληλικιστικά ικανοποιημένοι με αυτό το γεγονός. Όπως και οι υπόλοιπες αθλητικές υποδομές στον νομό, έχει καταρχήν στο γήπεδο του Αργοστολίου, αυτή τη στιγμή είναι άχρηστες οι κερκίδες και ο ίδιος ο χώρος, πώς το λένε, που παίζουν. Είναι με χώρος που έχει υποστεί αυτό πώς λέγεται την ρευστοποίηση, που άνοιγαν τρύπες και πέφτουν άνθρωποι μέσα. Αυτό είναι σε όλη την έκταση του νομού, εδώ είναι το ιδιαίτερο, το κέντρο αυτού του χτυπήματος. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, προοπτικής, συνθήκων, συνηθίζουν την νεολαία ότι αυτές είναι οι συνθήκες. Για παράδειγμα, με αφορμή κάποια αιτήματα που διεκδικούσαμε σαν ΕΛΜΕ και που επιλεκτικά μας κάναν κριτική, βγάλαν ανακοίνωση, ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι συνθήκες που ζει και μορφώνεται η νεολαία στην Κεφαλονιά είναι οι ίδιες, αν όχι καλύτερες, από άλλες περιοχές. Η κυβέρνηση, γιατί πήγαμε πολλές φορές κινηματικά, όχι σαν παράγοντες, και στο παιδείας και στο υγείας και στα κόμματα της Βουλής, επανειλημμένα 3-4 συνειδητοποιήσεις έχουμε κάνει με μαθητές και γονείς. Η πρώτη συνάντηση που είχαμε με τη νέα κυβέρνηση με τον Κουράκη ήταν ότι θα πάρετε κάποια μέτρα, θα πάρουμε θεσμικά και θα προσπαθήσουμε να έρθει η κανονικότητα. Και σήμερα μας λένε ότι ήρθε η κανονικότητα. Χθες διαβάσαμε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά, ότι ζητήθηκαν και τα κοντέινερς πίσω, γιατί ήρθε η κανονικότητα. Δεν χρειάζονται τα κοντέινερς στο νομό, τα σχολεία, και τα ζητήσαν πίσω. Τι πρέπει να πει κανείς για αυτό το πράγμα? Είναι μία πρόκληση. Δηλαδή ζητάνε και τα αρέστα. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο στοιχείο. Πρέπει να το δούμε σαν στοιχείο μιας συνολικής πολιτικής. Που τι λέει αυτή η πολιτική? Σου λέει, κοίταξε να δεις, λεφτά δεν έχω. Λέει, γενικά δεν έχω. Δεν έχω για σένα, λαέ. Αυτό εννοεί. Γιατί για τον Βαδινογιάννη, τον Λάση, τους σκοπλιστές, τους βιομήγανους, τους δανειστές έχει. Για αυτούς έδωσε τα χρήματα των κωδικών. Τα δέσμευσε. Επομένως, εδώ έχεις μια πολιτική επιλογή. Ένα δρόμο ανάπτυξης. Που λέει, εγώ ό,τι υπάρχει από χρήμα το δίνω εκεί. Ό,τι χρωστώ σε τράπεζες και τα λοιπά το μετακυλίω στις λαϊκές πλάτες. Αυτό το μόνο που κοινωνικοποιείται είναι το χρέος. Είναι δικό μας. Λες και εμείς δανειστήκαμε, ας πούμε, για να ζήσουμε καλύτερα. Δανείστηκαν οι τράπεζες, αυτοί δανείστηκαν και χρεοκόπησαν και εμείς τους ξεχρεώσαμε. Άρα λοιπόν έχεις μια πολιτική συνολική αντιλαϊκή, νέα μέτρα αξιολογήσεις που ακούτε, χτύπημα της πρόνοιας. Αυτά δένονται άμεσα με το πώς αντιμετωπίζεται το θέσμα του σεισμόπληκτου. Δεν μπορεί να έχεις χτύπημα του προνοιακού κομματιού και να έχεις επιδόματα τα οποία ήδη έχουν περιοριστεί, κοπήκαν για τα κίτρινα, είναι μόνο για τα κόκκινα. Και αν δεν είχαμε παρέμει το καλοκαίρι με τέτοιους όρους, 6 μήνες χρωστάγαν στον κόσμο. Επομένως, εδώ έχεις μια πολιτική. Και πρέπει να πεις με ποιο ρεαλισμό πας. Αυτό είναι κεντρικό που βάλανε και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ. Είναι ρεαλιστικό να πεις ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν μπορώ να έχω νέο σχολείο. Δεν μπορώ να φτιαχτούν κτίρια με νέο αντισυσμικό κανονισμό. Δεν είναι ρεαλιστικό να ζητήσω τα χρήματα των κωδικών. Δεν είναι ρεαλιστικό να αγωνιστώ γιατί δεν υπάρχει φως και μέλλον. Αυτό είναι ένας ρεαλισμός που μας καλεί η κυβέρνηση, τα κόμματα της διαχείρισης, οι τοπικές αρχές. Ψάξε, βρες το χαρτί τάδε που λείπει, το έτσι, το αλλιώς, το γραφειοκρατικό. Αλλά αυτό είναι το πλαίσιο, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις. Αν είχαμε πάει με αυτόν τον ρεαλισμό, σήμερα δεν θα είμαστε εδώ. Και το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε
Τρία χρόνια μετά, στην Κεφαλονιά, έχει να κάνει με ότι τρία χρόνια το κίνημα είχε το όπλο παραπόδα. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι σήμερα θα ήμασταν εδώ και θα διεκδικούσαμε. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα, είναι και να απαιτείς λύσεις τα προβλήματα. Και αν θεωρείς ότι έχεις τα κότσια να τα βάλεις με μια ολόκληρη πολιτική που λέει ότι θα φτιάξω ενηδρίο, αλλά δεν θα φτιάξω σχολεία, γιατί αυτή είναι η επιλεξιμότητα για τον δρόμο ανάπτυξης που θέλω. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε επιλογές. Με το μαζικό κίνημα, με το ρεαλισμό των σύγχρονων αναγκών. Να βάλεις μπροστά τα προβλήματα τα οποία είναι μίζωνα για το λαό μας. Το χρήμα, την κατοικία, το σχολείο, το νοσοκομείο, το δρόμο που πηγαίνει ο άλλος σπίτι του, την ασφάλεια των παιδιών του. Ή θα πας να υποταχθείς και θα υποταχθείς σε όλα. Άρα λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να περάσει κυρίως σήμερα είναι ότι συζητάμε τους όρους με τους οποίους θα απαντήσουμε και θα απαντήσουμε και για τους σεισμούς και για όλα όσα μας κλέβουν από τη ζωή μας, από το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Και αν σήμερα, μετά την κινητοποίηση, αναγκάστηκαν να πούν θα κάνουν ΦΕΠ για να ξεμπλοκάρουν τα σχολεία, και αν σήμερα αναγκάστηκαν να πούν ότι χωροθετούν, και αν τον Ιούνιο, εν μέσω θερινών διακοπών, αναγκάστηκαν να πούν ότι θα κάνουν ρύθμιση, γιατί συζητάγανε αν πρέπει να γίνει ρύθμιση, για την φορολογική ενημερότητα, χωρίς να αλλάζω το γενικό ρου της πολιτικής αυτής, αλλά δείχνει ότι πραγματικά και για το μικρό πρέπει να έχεις μεγάλο όραμα. Για να είσαι αποτελεσματικός στο σήμερα, πρέπει να έχεις γραμμή σύγκρουσης. Όσο δέχεσαι να σε πατάνε, να παρακαλάς, να εκλυπαρείς, να συμβιβάζεσαι, τότε θα σου κλείσουν και το στόμα και θα δίνεις από τη τσέπη σου ο ίδιος εθελοντικά σε αυτούς που κλέβουν τη ζωή σου. Άρα λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή τη λογική και να πούμε ότι συγκροτούμαστε, ανασυγκροτούμαστε, οργανώνουμε τον αγώνα μας χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω από όσα αξίζουν στο λαό μας, στους σεισμόπληκτους και στα παιδιά του. Σε αυτή τη βάση εμείς θα εκτιμήσουμε και την κινητοποίηση στην ΕΡΜΕΑ, θα κάνουμε νέο κύκλο με γονείς μαθητές γιατί ο αγώνας θα είναι πολύχρονος και μακρόχρονος και εύκολα νίκες με αυτά τα δεδομένα δεν θα υπάρξουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με την κουβέντα θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, να προσθέσω δηλαδή για το νοσοκομείο ότι η κατάσταση είναι εξακολουθεί να είναι τραγική. Οι γιατροί οι δικοί μας πάνε και κάνουν εφημερίες στο Αργοστόλι. Οι οργανικές θέσεις των γιατρών στο Ματζαβινάτο είναι ακάλυπτες. Σε περίπτωση που συνταξιοδοτηθούν και αυτοί που υπάρχουν, που σε λίγο καιρό θα γίνει, θα μείνουμε χωρίς μόνιμο προσωπικό. Το ίδιο και στο Αργοστόλι, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι και το Αργοστόλι το νοσοκομείο με τις οργανικές του θέσεις, γιατί εκεί θα πάμε, σε περίπτωση ανάγκης. Και να πω επίσης ότι στο κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων, που σχετίζεται και η δουλειά δική μου, ότι σε μία ολόκληρη παρενική με χιλιάδες νέους και χιλιάδες κατοίκους οι οποίοι υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι δεν υπάρχει ανοιχτός χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων ούτε ένας. Αν εξαιρέσουμε τον Άγιο Αντώνη που είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Για ψάξτε σε μια περιοχή που έχει χιλιάδες μαθητές και νέους. Δεν υπάρχει ένα γήπεδο υπαίδριο μπάσκετ. Δεν υπάρχει. Παραβιάζεται συνεχώς ο χώρος αυτός που βλέπετε δίπλα του Λυκείου από παιδιά για να μπορέσουν να μπουν από τα σημαδοπλήματα για να παίξουν. Και δίμετρα παιδιά του Λυκείου παίζουν στις παιδικές μπασκέτες του Δημοτικού. Αυτό είναι ένα έσχος. Ένα έσχος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και αντί να φροντίσουν να φτιάξουν αυτό το στάδιο,
του βάλανε μπάζα στην είσοδό του. Που έπρεπε αυτή η είσοδος να έχει επισκευαστεί, φτιαχτεί, γιατί και το γήπεδο είναι σαν γήπεδο λειτουργικό, αλλά γνωρίζετε ότι οι κερκίδες, οι εγκαταστάσεις δίπλα είναι απαράδεκτες, λίμνη κλπ. Λοιπόν, απλά εγώ θέλω αυτά να προσθέσω στην εισήγηση και ο λόγος είναι σε εσάς. Αν υπάρχει καταρχάς κάποια ερώτηση που δεν καταλάβετε, ή θέλω να πάρετε το λόγο. Βασίλη, λέει. Σταθεί κιόλας. Είχαμε διαβάσει τότε μετά τους σεισμούς ότι ένας επιχειρηματίας, δεν θέλω να αναφέρω όνομα, και ητόπιος από την μεγάλος ποικίλατες, ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδος, θα δώσει χρήματα. Θυμάμαι τότε έφερε και μπλουζάκια και μοίραζε μπλουζάκια της ομάδας στα σχολεία Κεφαλονιάς. Έτσι, θα φέρει χρήματα για να φτιάξει σχολεία. Πρώτον, αν αυτά τα χρήματα ποτέ δόθηκαν και αν δεν δόθηκαν, αν έχει γίνει καταγγελία για αυτό το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε με αυτό το πράγμα διαφήμιση του χορηγού και της ομάδας. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, θα απαντήσετε. Ο Μαρινάκης, τον οποίο αναφέρεσαι, είχε δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει με ένα συγκεκριμένο ποσό κάποια μελέτη σχολείου. Και επίσης η Τέρνα εδώ, Τέρνα, το σχολείο της Αγίας Τέχνης. Στα σχολεία όπου υπήρξε αυτή η ιδιωτική χρηματοδότηση, υπήρξε το πρόβλημα σε σχέση με το διοικητικό χώρο των σχολείων, ότι είναι αυθαίρετα και έχει μπλοκάρει μέχρι σήμερα και το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης. Υπάρχουν επιστολές που έχουν ανταλλαχθεί, εντάξει, δηλαδή κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή σας λέω, σήμερα ακούσαμε ότι υπάρξει μία παρέμβαση, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί και αν θα γίνει, για να ξεμπλοκάρει αυτή η διαδικασία. Ανακοινώθηκε σήμερα στην κινητοποίηση που έγινε. Είμαστε σε αναμονή, αλλά οπωσδήποτε αυτές οι δύο παρεμβάσεις δεν σώζουν το συνολικό που θέλει μεγάλη κρατική χρηματοδότηση, επιστροφή των χρημάτων κωδικών, θέλει αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που έχουν ρίξει ως γραφειοκρατικό και θέλει και διαδικασία για το νέο σχολικό συμπρόθεμα στην Παλική καταρχήν. Και το νέο μηχανολογείο. Εμείς, εντάξει, θα παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να πεις τώρα όμως να βγεις, να πεις, εντάξει, προφανώς κάναμε την προπαγάνδα, τους τα είπαμε. Το κύριο είναι ότι υπάρχει μια οικονομική χρηματοδότηση, η οποία είναι προκαλισμένη αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δύο κουβέντες από μένα έτσι για αυτό το ζήτημα. Φίλες και φίλοι, θέλει πολύ προσοχή το ζήτημα των ιδιωτικών χορηγιών. Γι' αυτό και εμείς σαν εργατικό λαϊκό κίνημα βάζουμε προμετωπίδα μας 100% κρατική χρηματοδότηση. Το τι κρύβεται πίσω από χειρουργικά συμφέροντα και από μικροεργεσίες. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στους ιδιώτες χορηγούς να παρεμβαίνουν, για παράδειγμα, να κάνουν μια ευεργεσία στα σχολεία και στο διδακτικό τους πρόγραμμα. Προβληματιστείτε λίγο πάνω σε αυτό. Βλέπουμε και τα ακτιοτροφία εδώ που το έχουν πάγει η επιχείρηση τακτική με ένα κουβά μπογιά σε ένα σχολείο να γίνεται ολόκληρο ζήτημα. Λοιπόν, ας κρατάμε μικρό το καλάτι λοιπόν από αυτές τις ιδιωτικές χορηγίες. Άλλος συμπολίτης, ο Αντώνης. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στην Επιτροπή για αυτές τις προσπάθειες που κάνει και για όσες άλλες θα κάνει, οι οποίες θα έχουν μόνο αυτές από ό,τι αποδεικνύεται, θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Για να έρθουμε στο θέμα μας, το θέμα των σεισμοποιούντων. Αν θυμάστε, και όσοι συμπολίτες ήταν παρόντες τότε, στις 25 Μαρτίου του 2015, μας είχε κάνει την μεγάλη τιμή ο κύριος Υπουργός Υποδομών τότε του Σπίτζης, και είχε έρθει στο Λιξούρι και κράταγε φελιστόκες, είχε εκεί απλώσει τα χαρτιά του, σημείωνε κτλ. Και
κάθε 4-5 ώρες και σημείωνε και παρασημείωνε για τα αιτήματά μας κτλ. Παρούσιαση και της βουλευτού του νομού. Έκτοτε πέρασαν 23 μήνες και όπως έχω πληροφορηθεί και όπως είπατε και την προηγούμενη συγκέντρωση που λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά τα εκθέσατε επιτομερώς, εσείς που έχετε ασχοληθεί με αυτά, έκτοτε απάντηση ούτε μία. Αφού είναι μόνο σε εμπειρία. Αν ήταν εγώ ή αν ποτέ εμφανιστεί ή και οι βουλευτής επίσης, δεν θα ήμουν μιλήκιος. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι μιλήκιος και γαλλίος, θα ήμουν πιο οξύς και πιο επιθετικός όπως συνηθίζω. Για να τουλάχιστον να δώσουμε να καταλάβουμε ορισμένοι ότι δεν τρώμε κουτόχο το άμυντι άλλο. Τώρα, σχετικά με το θέμα που είπε ο Βασίλης υπομορφή μεταφορών, εκεί, ότι οι έξυπνοι πήραν τα λεφτά και οι παλαβοί δουλεύουν για τους έξυπνους. Θα σας πω μόνο δύο νούμερα να συγκρατήσετε. Με νόμο του Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή, 9-12 του 2008, δόθηκαν τα πρώτα λεφτά στους τραπεζίτες, 23 δις. Επακολούθησε ο άλλος ευεργέτης, ο δεσύλλογος, ο προδότης, ο Αντρέας, ο Γιωργάκης μου, ο πατρέο, με πέντε νόμους, σε διάστημα 1,5 έτους περίπου, έδωσε άλλα 140 δις. Και ήρθανε και η Σωτήρης για επόμενη, ο Παπαδήμος, με την κυβέρνηση συνεργασίας και ο Σαμαράς, ο επίσης Σωτήρας, με την άλλη κυβέρνηση συνεργασίας, και δώσανε άλλα 70 δις, σύνολο 243 δισεκατομμύρια έχουν δώσει στις τράπεζες, στους τραπεζίτες. Πώς τα δίνανε? Με ομόλογα. 243 δις σε ομόλογα. Και με κύκλιο υπουργική του Παπακοσταντίνου, παρακαλώ, του τότε Υπουργού Οικονομίας, ότι αυτό το χρήμα, αυτά τα ομόλογα θα τα δώσετε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πάρετε το χρήμα που αντιστοιχούν, δηλαδή τα 243 δισεκατομμύρια, και εάν δεν τα εξοπλίσετε μετά από 3 χρόνια, τριετούς διάρκειας θα ήταν τα ομόλογα, τότε θα τα αναλάβει το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο σημαίνει ότι θα τα αναλάβουμε οι φορολογούμενοι. Όπως και έκανα. Δηλαδή, μας εφόρτωσαν μέσα σε 4 χρόνια 243 δισεκατομμύρια στις πλάτες μας. Και τώρα ήταν οι τελευταίοι οι άλλοι σωτήρες και μας λένε ότι πάμε για την αξιολόγηση με το 2060 και πιθανόν να μας κάνουν κάποια μείωση του χρέους, δηλαδή 20% περίπου κτλ. Οι κατεδαφίσεις και τι κινήσεις πρέπει να κάνουν για τις εργατικές κατοικίες. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουν. Επάλαμε δικηγόρο και αποδείχθηκε δηλαδή δεν βγήκε άκρη. Θέλω να απάντησε αυτό το ερώτημα. Οι κατεδαφίσεις είναι δικό τους θέμα γιατί αργούν. Αυτοί είναι αρμόδιοι να το λύσουν. Να το λύσουν γενικά. Τώρα όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες και όλα αυτά που έχουν ακουστεί και γίνονται, είναι κεντρική μας θέση εμάς σαν κίνημα ότι πρέπει να το βλέπουμε 100% κρατική χρηματοδότηση, 100% χρηματοδότηση. Το ξέρατε ότι τα κτίρια, ήταν γνωστό αυτό ότι ούτε ποινικές ευθύνες αποδόθηκαν ποτέ, τα κτίρια αυτά είχαν ζημιές, εδώ και ο Βαγγέλης πιο σχετικός, από τους προηγούμενους σεισμούς το 83 πριν καν παραδοθούν στους δικαιούχους, παραδοθήκαν εμπαλωμένα στους δικαιούχους, ξανά είχαν μικροζημιές σε έναν σεισμό του 93, τα ξέρετε, τα ζήσατε. Ήταν ευχής έργο που δεν υπήρξε θύμα στα συγκεκριμένα κτίρια. Εδώ να καταγγείλουμε ότι και από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον μεγάλο σεισμό της Λευκάδας δεν έγινε ούτε καν εποπτικός έλεγχος σε αυτά τα κτίρια. Ούτε καν εποπτικός έλεγχος, να δούμε με τα μάτια ότι χειροτέρευσε η κατάσταση. Επικρατεί αυτό το διέρηκε βασίλειο που υπάρχει σε όλους τους τομείς και που το προσπαθούν οι κυβερνώντες με τους μηχανισμούς τους να το περνάνε και μέσα στο κίνημα. Αυτή η διαίρεση, άλλοι είναι κίτρινοι, άλλοι είναι κόκκινοι, βάζουν νομικήστικα ζητήματα στη μέση, βάζουν ζητήματα ότι κάποιοι ένοικοι μπορεί να μην έχουν πληρώσει τα απαιτούμενα στον οργανισμό εργατικής κατοικίας, όταν οι ίδιοι οι κυβερνώντες
η ίδια η προηγούμενη κυβέρνηση κατέργησε τον ΟΕΕ, πήγε τα χρέη των δικαιούχων στις τράπεζες με τόκους και από εκεί που ήταν σε μια λογική βάση το στεγαστικό δάνειο του καθενός, για τα οποία δεν έχουν, για όποιους είχαν εκκρεμότητες δεν έχουν βυσιστεί από όσο ξέρω, και ο ΕΝΦΙΑ απαιτείται κανονικά από τις εργατικές κατοικίες. Λοιπόν, για όλα αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε με έναν γνώμονα. Με γνώμονα σωματείων, γιατί δεν είναι μόνο οι εργατικές κατοικίες του Λιξουλιού. Είναι ένα γενικό πρόβλημα, ότι δεν τους ενδιαφέρει η εργατική κατοικία. Το που θα είδατε να πέσει καμία βίλα, προφανώς και όχι. Και όπου συνέβη κάτι σε μια βίλα, μια τρίχα ρογμή την κάμανε, την ξεντώσανε. Αυτά έτσι, ότι σε αυτή τη βάση πρέπει να διεκδικούμε. Καλή πρόταση ακούστηκε εδώ από τον κύριο για ένα σωματείο σεισμοπλήκτων, αλλά τι σωματείο σεισμοπλήκτων, που να δραστηριοποιείται μαζί με τα άλλα εργατικά σωματεία και τους λαϊκούς φορείς του τόπου, ώστε η διεκδίκηση να βαράει παντού. Σήμερα δεν έχουν προβλήματα μόνο οι σεισμόπληκτοι, ζητήματα στέγασης, ακόμα και σύντησης, αντιμετωπίζουν πολλοί συντοπίτες μας που είναι άνεργοι χρόνια. Αυτά. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες για τις εργατικές. Καταρχήν, το πολύ σωστό και εύλογο ερώτημα γιατί δεν προχωράνε οι κατεδαφίσεις έχει την ίδια ακριβώς απάντηση και στο ερώτημα γιατί δεν τελειώνουν οι δρόμοι, γιατί δεν τελειώνει το λιμάνι, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τίποτα ως τώρα στα σχολεία. Και προφανώς η κουβέντα δυστυχώς, αντί να την εξειδικεύουμε στο πρόβλημα το συγκεκριμένο, αναγκαστικά τη γενικεύουμε. Αν υπήρχαν χρήματα για αυτές τις ανάγκες, για αυτά τα έργα, με αυτή την κατεύθυνση, μάλλον υπήρχε κατεύθυνση να δοθούν χρήματα, το πω πιο καλά, δεν θα γινόταν για αυτά τα έργα. Προφανώς η κατεύθυνση δεν είναι να γίνουν αυτά τα έργα. Και με διάφορα προσκόμματα καθυστερούν. Με την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες για τις εργατικές. Καταρχήν οι εργατικές έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες, όπως πάρα πολύ γνωρίζετε. Στα κίτρινα, δηλαδή τα λεγόμενα κτίρια προς επισκευή, και στα κόκκινα, στα κτίρια προς κατεδάφιση και ανακατασκευή. Εμείς ως Επιτροπή έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει συνολικά να καταδαφιστούν όλα τα κτίρια και εξ αρχής να γίνουν καινούργια κτίρια, μια καινούργια ολοκληρωμένη μελέτη, όμορφα καινούργια σύγχρονα σωστά κτίρια, δομημένα με το νέο αντισεισμικό κανονισμό, με διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου, με πράσινο, με διαμόρφωση της πλατείας. Εμείς αυτή την άποψη υπερασπιζόμαστε, αυτή την πρόταση έχουμε και όχι να πάμε σε λύσεις επισκευών. Όσο καλή επισκευή κι αν είναι, εδώ πρόκειται για κτίρια που αποδεδειγμένα είναι σαπάκια. Είναι τσιγαρόχαρτα. Δεν μπορεί το σεισμό. Εγώ θυμάμαι ήμουν μαθητής γυμνασίου το σεισμό του 1993. Να μην έχει πάθει κανένα κτίριο στο Λιξούρι ζημιές και να όλα τα κτίρια των εργατικών να έχουν βγάλει λωμές. Και όσοι είσαστε κάτι και εδώ των εργατικών, θυμάστε ότι σε κάθε μικρό κούνημα του Αιγέλαδου κοιτάζετε δεξιά και αριστερά να δείτε από το κτίριο αυτό είναι στη θέση. Προφανώς αυτά τα κτίρια κάτι φταίει. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο, νομίζω δεν είναι κοινό αίμα πλέον. Αυτά τα κτίρια πρέπει συνολικά να κατεδαφιστούν και να ξαναγίνει μια καινούργια γειτονιά εξ αρχής. Μια κουβέντα λίγο να πω, παρότι έτσι, το έχουν πιάσει οι συνάδελφοι, γιατί νομίζω ότι το θέμα των εργατικών βοηθάει να το δούμε λίγο από την άποψη των συμπερασμάτων και γενικότερα. Τι έλεγε η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, η Πασόκοντα, που είχαν υποστεί αυτές τις καταστροφές εργατικές. Δία του Χριστοφορίδη είπε ότι είναι ατομική υπόθεση τι θα κάνουν οι κάτοικοι, αυτό έχει πει εισαγωγική συντηρητικά, και δεν είμαστε αυτά που ξέρατε τότε με τη Σοβιετική Ένωση και την κρατική ευθύνη έχουν τελειώσει. Ο καθένας ως όζον εαυτό στο τίτλο. Ο καθένας μόνος του και αυτός για όλους. Αυτό είχε πει ο Χριστοφορίδης. Τότε λοιπόν, εμείς κάναμε παρέμβαση και είπαμε ότι πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Και παρά την αρχική θέση που είχε η κυβέρνηση, ανάλαβε δέσμευση για κρατική ευθύνη στις εργατικές κατοικίες. Αλλά με όρους τέτοιους, πού οδήγησαν αυτοί οι όροι, δηλαδή με όρους διαχωρισμού κόκκινες, κίτρινες κτλ. Και μια σειρά άλλα πράγματα. Και ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο γράφειο κρατικό νομικό, που έμπλεξε τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών. Ελάτε εδώ να δούμε το νομικό κομμάτι, λέγανε. Δεν χρειάζεται να είστε με την Επιτροπή Φορέων. Με το κίνημα είναι κάτι ξέχωρο το δικό σας.
και παίξαν μπάλα. Παίξαν μπάλα. Αποτέλεσμα που έχουμε πάει σήμερα, σε μια κατάσταση να έχει ξαναγίνει ατομική ευθύνη το θέμα πώς θα λύσει ο καθένας το σπίτι του στις εργατικές κατοικίες, με τα δάνεια να παραμένουν και μια σειρά ρυθμίσεις να είναι έτοιμες να ξαναχτυπήσουν την πόρτα, σαν οικόπεδα δηλαδή να πληρώνεις και να επανέλθεις με την κανονικότητα που λένε. Αυτό έχει γίνει. Έχουμε πάει στην κατάσταση που ήμασταν αμέσως, σε αυτό που έλεγε ο Χρυσοχοίδης έχουμε πάει. Δηλαδή σήμερα κάνουν κριτική στους κατοίκους των εργατικών, ότι εσείς γιατί φταίτε, γιατί ο Τάδε κολλάει, γιατί ο Δίνα κολλάει. Άρα αν δεν το δεις διαφορετικά, δηλαδή αν δεν οργανωθεί αυτός ο κόσμος των εργατικών που έχει τεράστιο πρόβλημα, δίπλα στο κίνημα, να είστε ξένοι στον τόπο, ξένοι στον τόπο. Και θα παίζουν μπάλα όσο καταφέρνουν, τον καθένα μόνο του, όσο καταφέρνουν να σε μπλέκουν σε νομικά στο οποίο έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή, χρήμα, ρίχνε χρήμα, έχει χρόνο εφόρου ζωής και πάρ' το στις πλάτες σου ατομικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Εμείς πρέπει απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, που είναι συνολική προσπάθεια, για όλα τα ζητήματα να απαντήσουμε απέναντι στην ατομική ευθύνη με οργάνωση, απέναντι στην προσπάθεια μετακύλησης του πολιτικού προβλήματος σε νομικό με την σύγκρουση με αυτή την πολιτική, απέναντι στο ρεαλισμό που μας προβάλλει με την απέτηση να ικανοποιηθεί ανάγκη. Γι' αυτό λέμε ότι το αίτημα πρέπει να είναι πλήρης αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών με συνολική ευθύνη. Γιατί και ένας κόσμος που μπαίνει στη λογική του κίνδυνου μπαίνει γιατί φοβάται ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και του λέει καλύτερα να κάνω μια ψευτοεπιδιόρθωση όσο φτάνει η τσέπη μου και ό,τι μπορώ να πάρω και ας κόψει το λαιμό του κι άλλος. Το καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θέλω να το περάσουν γενικά. Εάν το καταφέρουν, έχουμε τελειώσει. Θα ασχολείται ο καθένας με τον δρόμο του σπιτιού του, με τον δρόμο του χωριού του. Δεν ξέρουμε και τα κεντρικά προβλήματα θα παραμένουν. Και είναι επικίνδυνο αυτό. Πάντως τώρα που και στην Επιτροπή των Πολιτών που έκανε την επαφή, που έκανε τη συγκέντρωση εδώ και λίγες μέρες στη μεγάλη συγκέντρωση στο Κύπελλο, τι είπαν όλα τα κόμματα που τους εμπιστεύτηκε η Επιτροπή, είπαν όλα τα κόμματα ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνώριζαν την κατάσταση. Η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους. Τον Ιούνιο δώσαμε σε όλα τα κόμματα συγκεκριμένη λίστα των ετοιμάτων και του προβλήματος, σε όλα τα κόμματα. Άρα δεν μπορούν να το λένε αυτό. Και το τελευταίο ζεστό, να το πω κουλούρι, είναι ότι σε σχέση με τις καταδαφίσεις που πήγε τώρα, λένε ότι το Υπουργείο, προχθές είπε δηλαδή στη μια αντιπροσωπεία του ΚΚΕ που εμπιστεύτηκε το σπίτι, της είπε ότι για τις καταδαφίσεις θέλει ο Δήμος, διότι έχει δύο μόνο εργολαβίες ζητήσει να υλοποιηθούν και δεν έχει ζητήσει άλλη. Λεφτά λέει υπάρχουν για να γίνουν καταδαφίσεις. Αλλά ο Δήμος δεν έχει ζητήσει εργολαβίες. Δηλαδή είναι απίστευτη η κοροϊδία η οποία γίνεται. Και βέβαια ο Δήμος λέει το εντελώς αντίθετο. Έτσι, ότι δεν υπάρχει φράγκο από την κυβέρνηση για να γίνουν καταδαφίσεις. Δηλαδή, και τουλάχιστον η καταδάφιση του μηχανουργείου που είναι μέσα στο προάμιο του γυμνασίου Λιξουρίου, τα παιδιά σας στο γυμνάσιο, είναι σε απόσταση αναπνοής από ένα κατακόκκινο κτίριο. Είναι εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι εγκληματικό. Λοιπόν, υπάρχει άλλος συμπολίτης που θέλει να πει κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Βασίλη μου, ναι. Καλά τα λες. Ναι. Όσοι άλλοι είναι για να υπολογίσουμε το χρόνο για να τελειώσουμε λίγο ηρωικά. Ξέχασα να συμπληρώσω ότι ή οι έξυπνοι που πήραν τα λεφτά ή οι καρκαρίες θα τις ονομάσουμε εδώσανε του κόσμου τρακτέρια και φρέζες να δουλεύει. Αλλά υπάρχουν μερικά χρήματα ακόμα, δεν τελειώσανε παρόλο που η Ελλάδα την έχουν καταχρεώσει. Αυτά τα λίγα χρήματα τώρα. Εσείς η γραμματεία ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να γίνει σωστή αξιολόγηση και στην Κεφαλονιά και πανελλαδικά.
τα χρήματα αυτά να φτιάνουν έργα αναγκαία και όχι έργα βιτρίνα. Ένα και κάτι άλλο έχω να πω. Έχω ακούσει ότι εδώ στο Νάγια Μπρόνι που τα βενζινάδικα που πάμε προς Σουλάδους και τα βενζινάδικα και το σούπερ μάρκετ και είναι όχι μόνο τα βενζινάδικα και τα σούπερ μάρκετ αλλά είναι μία οδός η οποία το καλοκαίρι αναδευτερόλεπτο πετρινάνε αμάξι. Και έχω ακούσει ότι από όλη την Κεφαλονιά εκλέξανε τη θέση εκείνη μέσα στον δρόμο να φέρνουν όλα τα υλικά από οικοδομές και από ανασκαφές με μηχανήματα λέει τα, να διαλένε πέτρες και να σπάνε τα μηχανήματα τις πέτρες να τα κάνουν μπάζα και υλικά και μετά να πηγαίνουν πίσω σε αποστάσεις τεράστιες στον Πόρο, στο Φυσκάδο κλπ. Και αυτό δεν είναι ανάποδο και σαβολιά μεγάλη να επιλέξουν έλεπα μία θέση τουριστική και να μην διαλέξουν από όλη την Κεφαλονιά που στη βουνά κάπου αλλού. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι δεν ξέρω που έχουν τη δύναμη να κάνουν αυτές τις ζαβολιές, τις απρέπειες τα λένε. Είναι γαϊδούροι. Λοιπόν, ο Υγείας ο Παρίσης να κάνει μια παρέμβαση. Έλα, Υγεία. Εγώ να συμφωνήσω όμως ακούσαμε τις ιδιωτικές κατοικίες από τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη, απλώς να προσθέσω και τη δικιά μου την άποψη που την ξέρουμε όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα εξαγώσα είναι οι καταδαφίσεις, ότι δεν προχωράνε είναι η καθαρά ευθύνη του Δήμου. Από εκεί και πέρα, όταν ο κάθε κυβέρνηση, ο κάθε υπουργός έχει τη μόνιμη το εποδότη, το μόνιμο ποιματάκι, όπως και για όλα τα υπόλοιπα τα έργα, να είναι τις ευθύνες κάπου αλλού. Κανένας δεν έχει ευθύνη για οτιδήποτε. Οι επαφές που κάναμε σαν κινήσεις πολιτών πρόσφατα, αυτό αποδείξαμε. Τίποτα άλλο. Όλοι έχουν τις ευθύνες στους άλλους. Κανείς όμως δεν είπε στο δικό του τομέα και όλοι έχουν ευθύνες τι έκανε για τα δικά του τα έργα. Όλοι προσπαθούν να ρίξουν το ανάθεμα στους άλλους, αλλά στον τομέα το δικό του που ο καθένας έχει ευθύνες, κανείς δεν απάντησε. Ο Δήμος έχει παραδείγματος χάρη, καφιότανε πόσο καιρό και όλοι το ξέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει ασφαλίσει τα κτίρια τα δημόσια εδώ πέρα προκειμένου. Και τέλος πάντων δεν θα χρειαστεί χρηματοδότηση. Και αφού έχει περάσει πλέον αυτά τα λίγα ή πολλά χρήματα που έδωσε η ασφάλεια, γιατί δεν περπατάνε τα έργα. Ο παραλιακός ο δρόμος. Όταν καταθέσαμε πρόταση για να ξηρωθεί από τη γέφυρα και μέχρι τα Λεγατάτα, η απάντηση ήταν ο κ. Παρίσης χτυπάει ανοιχτές πόρτες. Δηλαδή ότι είχαν αποφασίσει ήδη να το φτιάξουν. Ωστόσο όμως από τότε τίποτα δεν έχει γίνει και προέκυψε και τελευταία το ωραίο. Η ωραία δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε γιατί καταργείται το δρόμο, καταργείται το χώρο όπου χωροθετήσαμε για τα μπάτια, εκεί στον Άγιο Αντώνη. Έτσι για να αναφερθώ στα δημοτικά που τα ξέρουν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τις εργατικές κατοικίες, εγώ θα προσθέσω μία παράμετρο. Ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε, αφού θέλει να προχωρήσουν τα έργα, όπως να προχωρήσουν, να έχουν κατοχυρωθεί οι ιδιοκτησίες του καθενός ο οποίος έχει το σπίτι του εκεί πέρα. Και το οποίο έπεσε. Είτε το κράτος αναλάβει μέσω της τάσης, είτε οπουδήποτε πάει η ευθύνη, ο κάθε ένας έχει το πρόβλημά του και λέει θα το έχω το σπίτι μου μετά. Αυτό δεν έχει γίνει, που ήταν από τα πρώτα που ήταν απλώς το ρεφηματικό να γίνει. Ξέρουν τι είναι εκεί πέρα, κατοχυρώνουν τις ιδιοκτησίες και μετά αποφασίζουν ως κυβέρνηση πώς θα τα κάνουν. Στο δε, στον κύριο ήρθε, είδε και απήρθε που λέω εγώ τον κύριο Σπίτση, όταν πήγαμε, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, άμυνα δήλωσαν για όλα, τα χαμού, που το έχω το τρόπο φυσικά και γι' αυτό μας το είπε εκεί πέρα, και οι επιτελείς του στην ίδια ρότα ήταν. Και σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν περπάτησε τίποτα από δικό δίκτυο και από λιμάνι, θα είναι στον εργολάβο. Για να αποδειχθεί όμως στη συνέχεια ότι ενώ ο εργολάβος είχε ζητήσει και υποβάλει απολογισμό έργου από το Φεβρουάριο-Μάρτιο πέρυσι, έφτασε ο Γενάρη, ο Δεκέμβρης και δεν είχε αποζημιώσει καν. Και πώς θα περπατήσει τα έργα. Από την περιφέρεια πάλι. Είχαν γίνει συμπληρωματικές μελέτες, τις ενέκριναν το Υπουργείο, τις στέλνουν, τις έφτιαξε ο εργολάβος, τις στείλαν στο Υπουργείο να τις εγκρίνει από το Φεβρουάριο του 2016. Και ενώ μας έλεγαν το Υπουργείο ότι τις έχουμε έτοιμες, έχουμε στείλει, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν τις είχαν στείλει. Μόλις τις 20 του Δεκέμβρη ενέκριναν κάποιες συμπληρωματικές μελέτες, ούτως ώστε να μην μείνει στενός ο δρόμος, στο κύριο οδικό δίκτυο μιλάω,
να μπουν περισσότερα τυχεία εκεί που πρέπει, γιατί που έπαθαν μεγάλες ζημιές. Το γεφυράκι που λέω και ξαναλέω στο λιβάδι που λίγο πολύ θα το έχετε δει, και εκείνο ήταν θέμα μελέτης. Με αυτή την κορυδία λοιπόν δεν περπατάει τίποτε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε όλοι μας κανέναν να μας υποσχεθεί τίποτα. Μόνοι μας πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και η θέση δικιά μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Έχω την αίσθηση ότι επειδή και η χρονιά τούτη εδώ μπορεί να είναι και εκλογική, όλοι θέλουν να μας έχουν ως εκλογικούς ομήρους. Ο καθένας από τη σκοπιά του. Και ο Δήμος ενδιαφέρεται για το ποιος θα βγει βουλευτής στις επόμενες εκλογές, και η βουλευτής ενδιαφέρεται αν θα παρακολουθήσει όχι τη θέση της, και το η κυβερνώσα παράταξη ενδιαφέρεται αν θα είναι όχι στην εξουσία μετά, και να προσθέσω και την απάντηση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου τρία έργα από αυτά που μας ζητάτε να τα φτιάξουν. Θαρρείς και το κράτος πρέπει να επιλέγει σε μια συνόπτη περιοχή ποιο έργο θα κάνει. Αντί να πει εξ αρχής όλα ναι, έστω και σαν ψέμα, όλα ναι θα τα φτιάξουν. Αλλά πλέον νομίζω δεν τρώμε κουτόχορτε και πρέπει όλοι να σκεφτούμε όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου τι θα κάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος άλλος, υπάρχει κάποιος άλλος που σαν τον Γιώργο που θέλει να πει κάτι. Κάπως σύντομα, από τρία λεπτά ο καθένας. Ένα χαιρετισμό μόνο. Κάτι. Έλα, πάτε. Να σας καλησπέρισουμε, να σας ευχηθούμε καλή χρονιά εκ μέρους του Συνδέσμου Δραυλικών και του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας επήρε απόφαση να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση και κινητοποίηση. Καταρχήν για να ενημερωθεί και την πορεία του κινητοποίησεώς σας. Κατά δεύτερον, αρκετοί συνάδελφοι είναι από τη μεριά της Παλικής και ζουν μαζί σας τα ίδια προβλήματα ως υπόπλητοι. Αλλά πιστεύω και από την άλλη πλευρά ότι αυτά που κατέκτησε η ΕΛΜΕ και το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν η εισαγωγή μαθητών με ποσόστοση των συμποπλήτων, είναι ένα μικρό δείγμα με μεγάλη σημασία ότι μπορεί πολλά πράγματα να κατανοηθούν και να γίνουν πραγματικότητα με αγώνα και αλληλεγγύη. Στηρίξαμε και τις προηγούμενες αποφάσεις ΕΛΜΕ και της Επιτροπής Φορέων που έχετε εδώ στην περιοχή, γι' αυτό στηρίζουμε πάλι την κινητοποίηση, τον αγώνα που κάνετε, είμαστε δίπλα σας, όπως ήμασταν και κατά τη διάρκεια των σεισμών. Όσο για τα παραμύθια που μας λένε οι εκάστοτε κυβερνώντες ότι λεφτά δεν υπάρχουν ή προσπαθούμε να βγάλουμε, σκεφτείτε εσείς οι παλιότεροι και εμείς οι νεότεροι ότι το 1953 η Ελλάδα έβγαινε από δύο πολέμους, το Ελληνο-Ιταλικό, Γερμανικό και τον Εμφύλιο, έτσι, έβγαινε αποδυναμωμένη εντελώς και πάλι βρέθηκαν χρήματα για την ανοικοδόμηση. Ένα κράτος όταν θέλει μπορεί. Όταν σέβεται τον πολίτη του, όταν σέβεται τον άνθρωπο που μοχθεί και παράγει τον πλούτο. Αυτοί είναι παράσιτα, δεν σέβονται ούτε τον αγρότη, ούτε τον εργάτη, ούτε τον υπάλληλο, ούτε τον επαγγελματία. Ούτε και θέλουν να κινηθούν έργα τα οποία θα δώσουν ζωή και ζωντάνια στα παιδιά μας, στους επαγγελματικούς, στα επαγγέλματα, στα ελεύθερα επαγγέλματα, στην εργατική τάξη που είναι άνεργη. Φανταστείτε έναν οργασμό εργασίας σε σχολεία, δημόσια κτίρια, εργατικές κατοικίες, τι αποτέλεσμα θα έφερνε, πόσοι εργαζόμενοι θα απασχολούνταν, πόσοι επαγγελματίες θα απασχολούνταν. Άρα λοιπόν η αποκατάσταση των ζημιών είναι κάτι που αφορά όλους μας. Σας ευχόμαστε υπομονή, δυνατό αγώνα και συνέπεια, γιατί το παράδειγμα της ΕΛΜΕΚΗ μας ανοίγει τον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάρλος, επαγγελματικό σύλλογο Κεφαλονιάς και Ιθάκη. Καταρχήν να πούμε ότι και στους επαγγελματίες ουσιαστικά χτυπήθηκαν μια σειρά και πέρα από τα προβλήματα της κρίσης αναδουλειάς, της μονοπόλης αγοράς που υπάρχουν, ήρθε και ο σεισμός να αποτελειώσει μια σειρά από επιχειρήσεις, ειδικά εδώ στην Κεφαλονιά. Οι οποίες αρκετές επιχειρήσεις που είχαν και ασφαλισμένα κτίρια σε τράπεζες, αλλά χρωστούσαν δάνεια, τα χρήματα παρθήκαν από τις τράπεζες και δεν επισκευάστηκαν τα κτίρια, και έχουμε συναδέλφους δηλαδή ουσιαστικά που έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους και για αυτόν τον λόγο. Μαζί δόθηκαν κάποια χρήματα βέβαια, που ξέρετε, κάτω από την κινητοποίηση που έγινε τότε, με το σκοπό να πούνε ότι κάτι κάνουν, γιατί ουσιαστικά, αν δούμε τα χρήματα που δόθηκαν στην Κεφαλονιά με άλλες περιοχές, είναι περισσότερα. Παρόλο που δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες, και αυτό έχει να κάνει επειδή ακριβώς υπήρχε κίνημα στην Κεφαλονιά.
Θεωρώ λοιπόν ότι κίνημα δεν είναι όμως το να πάνε πέντε ανθρώποι, 10-15 και να κάνουν μια συζήτηση με έναν υπουργό ή να πούμε ότι σας περιμένουμε στη γωνία στις εκλογές. Αυτό δεν είναι κίνημα και ούτε μπορεί να, αυτό να καθορίσει τα πραγματικά, την πραγματική λύση των προβλημάτων. Κίνημα είναι η ίδια συζήτηση στο καφενείο, αν θέλετε. Η ίδια ενασχόληση του κόσμου καθημερινά με το πρόβλημα. Η αναζήτηση της λύσης που δεν μπορείς να το περιορίζεις από τη βασική του αιτία. Γιατί σήμερα, ενώ έχεις οικοδόμους άνεργους, έχεις μηχανήματα που καταστρέφονται, δεν φτιάχνεις τους δρόμους. Γιατί δεν φτιάχνεις σχολεία, ενώ ο οικοδόμος δεν μπορεί να δουλέψει. Για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που ενοχλεί μια οργανωμένη κοινωνία να βάλει το λαό της να λύσει τις λαϊκές ανάγκες. Το κέρδος, παιδιά, η οργάνωσή του. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο, δηλαδή ουσιαστικά σε αντιπαράθεση με αυτό που μας λένε, με την ανάπτυξη που μας προτείνουν, μια ανάπτυξη που θέλει εμένα σαν επαγγελματία να κλείσω, που θέλει τον εργαζόμενο να δουλεύει με υποκατώτατο μισθό, που θέλει τον εργαζόμενο άνεργο για να μπορεί να κερδίζει μεγάλη επιχείρηση, το Λίδιο, Μαρινόπουλος, όταν χρειαστεί το ξενοδοχείο νερό, θα στο κόψουν για να του το δώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί που δουλεύει εκεί θα πάρει παραπάνω μεροκάμα, το μικρότερο παιδί. Αυτή η ανάπτυξη λοιπόν είναι η ουσία που σήμερα το ληξιούρι είναι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τα λεφτά πραγματικά πάνε σε αυτές τις υποδομές και από εκεί δημιουργήθηκαν τα χρέη. Γιατί όλα αυτά τα κεφάλαια που δινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα, εμείς τα δίναμε. Παρακάω το ξενοδοχείο που το πανηγυρίσαν εδώ, περιφέρεια και δήμοι κτλ. Που έκλεψε και την τοπική κοινωνία, εκεί είναι και σαπίζει. Αλλά είναι ένα σκάνδαλο γιατί δοθήκαν λεφτά τα οποία εμείς τα δώσαμε. Ναι. Και δεν δουλεύει κανείς. Αν λοιπόν δεν βάλουμε τη μήτρα των προβλημάτων μπροστά μας, και πούμε δηλαδή, ο σεισμόπληκτος είναι και άνεργος, είναι και επαγγελματίας, είναι και ψηλά προλογούμενος, του κατακλέβουν και την περιουσία του με το έμπια και τα χωρίσουμε. Στη λογική ότι να κερδίσουμε το ελάχιστο, αυτό που μας λένε συνέχεια. Χρόνια τώρα. Κοιτάνε πότε θα μας βρουν μπόσικους για να μας πάρουν κι άλλα. Όσο βάζουμε όλο το καρβέρι μπροστά και το διεκδικούμε, τότε μπορούμε να κερδίσουμε έστω και ένα ψίχουλο. Όπως έχει γίνει με την Επιτροπή Αγώνα. Έχει κάνει μικρές κατακτήσεις. Πού δεν θα γινόντουσαν χωρίς αγώνα. Όταν διεκδικούσαμε την ποσόστοση για τα παιδιά, όλοι λέγανε ότι είναι υπερβολικό, μόνο το ληξούρι. Κάποιοι. Για να διασπάσουν και να μην γίνει τελικά. Τελικά κατακτήθηκε. Και κατακτήθηκε με αγώνα ενωτικό. Δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε δηλαδή το πρόβλημα αυτό που υπάρχει από το συνολικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Κεφαλονιά και όλη η Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι βιοπαλαιστές, ο εργαζόμενος, ο αγρότης που σήμερα είναι στους δρόμους που ληστεύονται. Και ληστεύονται από τα μονοπόλια, ρε παιδιά. Αυτή είναι και αυτό χτυπάει και το μικρό επαγγελματία. Έτσι, σε αυτή τη λογική πρέπει να το δούμε, με αυτή την ενότητα, σε αυτή τη λύση. Μια άλλη οικονομία προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Εντάξει. Τα είπε και ο συνάδελφος βέβαια από το εργατικό κέντρο στην εισήγησή του. Να πω μόνο δύο πράγματα που κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμο. Ποιο είναι αυτό, συντοπίτε. Καταρχήν, να αξιολογήσουμε και να πούμε ότι σε όλη αυτή την πορεία των τρίων χρόνων. Τις δυνατότητες που φάνηκαν από την οργάνωση του αγώνα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι η Επιτροπή Αγώνα Φορέων είναι συνδικάτα φορείς και σύλλογοι της Κεφαλονιάς. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία, τους συλλόγους και τις φορείς που απαρτίζουν την Επιτροπή Αγώνα Φορέων. Και σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς όσον αφορά το εργατικό κέντρο, θα ανοίξουμε πλατιά συζήτηση στα σωματεία. Της δύναμης του εργατικού κέντρου. Βλέπω εδώ τον συνάδελφο, τους συναδέλφους από την Εφετροφία, τους συναδέλφους από τους οικοδόμους Λιξουρίου. Άρα λοιπόν για μας είναι κεντρικό, συνάδελφοι και συντοπίτες, να δέσουμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα ζητήματα της πρόνοιας, τα ζητήματα που αφορούν των εργατικών κατοικιών, βεβαίως που να γίνει συντονισμός της δράσης επιμέρους του κλάδου των οικοδόμων με τις εργατικές κατοικίες και το εργατικό κέντρο στα πλαίσια της Επιτροπής Αγώνα Φορέων, να εξειδικεύσουμε τα ζητήματα, να πατήσουμε στα κεντρικά, στο κεντρικό διοικητικό πλαίσιο πάλι, αλλά όμως, ποιο είναι το κρίσιμο το επόμενο διάστημα, αφού ξεκαθαρίσουμε το διοικητικό πλαίσιο πάλι και να βάλουμε στο επίκεντρο πραγματικά τις λαϊκές μας ανάγκες. Είναι
πραγματικά όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε να καλέσουν το σύζυγό μας, τη γυναίκα μας, το παιδί μας να πλαισιώσει τα σωματεία του νομού, να πλαισιώσει τους κλάδους του νομού και εννοώ, επειδή στην πλειοψηφία εδώ στο Λιτσούρι βεβαίως δουλεύετε στο, είστε ξενοδοχείο υπάλληλοι, δουλεύετε τα παιδιά σας, είναι εργαζόμενοι στα επιστημικά καταστήματα, θα είναι κεντρικό ζήτημα το επόμενο διάστημα και ταυτόχρονη αν θέλετε ανάγκη της οργάνωσης της πάλης, τα ζητήματα των σεισμοπλήκτων, τα ζητήματα της υγείας να αδεθούν με τα ζητήματα των δικαιωμάτων. Και αυτό σημαίνει των εργασιακών δικαιωμάτων και αφορά την τιμή της εργατικής δύναμης που την ξεπουλάνε τα παιδιά σας με 400 και 500 ευρώ χωρίς ταμεία ανεργίας το καλοκαίρι. Επομένως, για μας είναι κρίσιμο αυτό το επόμενο διάστημα. Θέλουν αυτοί να κλείσουν τη δεύτερη αξιολόγηση. Έχουμε και τη μεγάλη εικόνα ότι πραγματικά επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες, επιταχύνουν αυτές τις καταληστικές αναδιαθρώσεις. Ο ΣΕΒ, όλοι τους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν βγει στα κάγκελα και ζητάνε τώρα να κλείσει η αξιολόγηση, άρα συνεχώς μέτρα διαρκείας. Λοιπόν, το κίνημα το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επεξεργαστεί, να πατήσει στις κεντρικές μεγός, στο κεντρικό διοικητικό πλαίσιο πάλι να εξειδικεύσει ένα κλάδο και τα λοιπά περιοχή και ζητήματα από τη μέρα που μπαίνουν, αλλά με το κεντρικό να πάμε εργασιακά δικαιώματα, υγεία και σεισμόπληκτη εδώ στο νησί και να δώσουμε πολύ σοβαρές μάχες, συνάδελφοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, όμως φάνηκαν για μας, κατά τη γνώμη μας, ένα πολύ βασικό που φάνηκε το προηγούμενο διάστημα, μέσα σε αυτήν την αδυναμία που υπάρχουν, μέσα σε αυτήν την επιστοχώρηση που υπάρχει το κίνημα, φάνηκαν και δυνατότητες. Αυτό να κρατήσουμε, αυτό να μας οπλίσει το επόμενο διάστημα, να αυξήσει τη μαχητικότητά μας, να αυξήσει τη δύναμή μας, τη συμμετοχή μας στα συνδικάτα, τη συμμετοχή μας και τη στήριξη στην Επιτροπή Αγώνα Φορέων με όρους κινήματος. Με σαφή προσανατολισμό ενάντια σε αυτούς που μας στερούν τα δικαιώματα. Και είναι πραγματικά αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που στερεί τις λαϊκές μας ανάγκες και βάζει τα κέρδη τους. Εμείς λέμε το εξής. Άμεσα τώρα αποκατάσταση των υποδομών και καμία θυσία για την πλουτοκρατία. Να πληρώσει η εργοδοσία και το κράτος τους όλα αυτά που μας στερούν. Γιατί όλα αυτά που μας λείπουν τα έχουν πάρει οι ξενοδόχοι με επιδοτήσεις και με φοροαπαλλαγές. Παράδειγμα, και κλείνω να πω ότι στην Κέρκυρα έχουμε τον Αδριάδη παράδειγμα με δύο ξενοδοχεία μονάδες, μεγάλες μονάδες που φτιάχνει στην Κέρκυρα, οι οποίες επιδοτούνται και φοροαπαλλάσσονται από το κράτος. Και τι έκανε στους κατοίκους, στους συνταγενείς, τους πέταξε καθρεφτάκι. Και τι ήταν αυτά, τα έπιπλα, τα κρεβάτια, τα σεντόνια και τα μοίραζε. Ως, πώς να το πω, χωρικός. Γιατί το κάνουν αυτό, και έχουν και παραδείγματα εδώ, τα ξέρουν οι συνάδελφοι. Και τα ξέρει και η τοπική κοινωνία. Για να, πώς να πω, να στέψουν πραγματικά το κριτήριο του κόσμου, να στέψουν πραγματικά την πάλη του κόσμου σε ανώδυνους για αυτούς δρόμους. Εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε βεβαίως από το εργατικό κέντρο, να βεβαίως δώσουμε σε επαφή και με τους κατοίκους εκεί, να μην το καταστρέψουμε άλλο. Και συντονισμό στον κλάδο με την οποία έχουν αφορέ. Λοιπόν, ο Νίκος. Ναι. Είσαι καλό. Καλησπέρα για εμάς. Εκ μέρους της δημοτικής ομάδας του ΚΚΕ, να πούμε δύο λόγια και για αυτά που ακουστήκανε, που έχουμε κάποια πράγματα να ενημερώσουμε, και για κάποια άλλα ζητήματα γενικά που υπόθηκαν από την Επιτροπή Αγώνων Φορέων. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι τέτοιες διαδικασίες, δηλαδή κινηματικές, λαϊκές διαδικασίες, είναι αυτές που εμείς καταθέτουμε τον προβληματισμό μας και τον απολογισμό μας. Και το λέμε και από την εμπειρία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ο καθένας μας ότι εκεί θα πάμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε Δημοτικό Συμβούλιο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ενσωματώσει, να καθησυχάσει, να ευνοήσει κινηματικές διαδικασίες, αγωνίες και διάθεση του αγώνα. Μόνο αυτό. Και ειδικά με τους σχετισμούς που υπάρχουν. Άρα δεν έχετε να περιμένετε, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί μπορεί ο καθένας να διαπιστώνει τα προβλήματα και οι διαπιστώσεις είναι κοινές. Από τον Πρωθυπουργό, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, την Βουλευτίνα, δεν αρνούνται κανένας καμία διαπίστωση, κανένα πρόβλημα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις, ειδικά αυτοί που κατέχουν εξουσία. Είναι να δίνουν λύσεις.
και επειδή οι λύσεις που δίνουν δεν είναι φιλολαϊκές, γι' αυτό βλέπετε και προβάλλουν διάφορα υποτίθεται γραφειοκρατικά προβλήματα, άδειες εκείνα, νομικά ζητήματα κτλ. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά ότι το κυρίαρχο είναι πολιτικό πρόβλημα. Αν είχαν την πολιτική βούληση, αν είχαν την προτεραιότητα να λύσουν τα προβλήματα, θα τα είχαν λύσει εχθές και προχθές. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά, είναι επόμενα. Τα έχουν τους μηχανισμούς, τους δικηγόρους, το κράτος, μπορεί να τα είχαν λύσει. Δεν μπορεί να... Δηλαδή αυτό που υπόθηκε όταν πήγε η κίνηση πολιτών, είχε πάει την προσωπή του ΚΚΕ, ότι δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουν. Ποιοι δεν ξέρουν. Έτσι, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Να πούμε δύο λόγια τώρα, επειδή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αλλού υπάρχουν δυνάμεις που λένε έχουν μία λογική και λένε προτείνουν κάποιες λύσεις. Δηλαδή, χθες υποκτήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήσαμε το ζήτημα της σύρρευσης του Λεξουρίου, που έχει έρθει και επανέλθει πόσες φορές και έχει μπει σε προγραμματισμό για να γίνει και δεν γίνεται ποτέ. Και υπόθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν χρήματα από την κυβέρνηση. Το είχαν ξαναεντάξει σε κάποια προηγούμενα ΕΣΠΑ και προγράμματα, αλλά επειδή δεν ήταν επιλέξιμο, απεντάχθηκε. Με διάφορους λόγους. Π.χ. Τους είπε η Διοικητική Γραφή ότι δεν είχε άδεια ο Δήμος, αν το νερό, αν οι πηγές, μάλλον από εκεί που είναι τα υδραγωγεία και οι γεωτρήσεις, δεν έχουν λύσει το διευθυνσιακό πρόβλημα. Αυτό λέει ότι το έχει ζητήσει 4 χρόνια, δεν το είχαν δώσει. Δηλαδή διάφορα τρελά, ας πούμε, που τα λύνει σε μία-δύο μέρες. Το βασικό ποιο είναι τώρα, π.χ. για την ίδρυση. Υπήρχαν δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είπαν ναι. Από αυτούς που ήταν και εδώ πέρα και τους έχετε ψηφίσει όλοι, τους έχουν ψηφίσει ένα μέρος των πολιτών, που είπαν το εξής, ότι ναι, πρέπει να γίνει η ίδρυση για να έρθει η ανάπτυξη, να έχουν επενδύσεις, για να μπορούν να παίρνουν γρήγορα και καλό νερό τα ξενοδοχεία. Απ' τη μίζω να την πολιτεύω, για παλή. Αυτό είναι ο σκοπός, το λέει η ανάπτυξη για αυτό το πράγμα. Το πράγμα. Δεύτερο, είπαν ότι πρέπει να πουληθεί η δημοτική περιουσία, το μετόχι κτλ. Να δοθούν σε ιδιώτες για να υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή, πρέπει να διαδίνουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δηλαδή, όλοι διαπιστώνουν τα προβλήματα, οι λύσεις δεν είναι όμως ίδιες. Όσον αφορά τώρα, για να μην πάρω πολύ χρόνο, για τις καταγραφήσεις. Δεν υπόθηκε. Καταγραφές λοιπόν, με βάση αιτήσεις που είχαν γίνει 3-4 μήνες μετά τους σεισμούς, ήταν περίπου το ποσό που είχαν ζητηθεί από αιτήσεις 1.600 που πελεία. Όμως, δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, αυτό είναι λάθος. Επειδή συμμετέχουμε στην Οικονομική Επιτροπή, έχει στείλει χρήματα το κράτος και την προηγούμενη κυβέρνηση και το τωρινή μέχρι 450.000. Δεν υπάρχει χρήμα. Δηλαδή μέχρι το 1.600 δεν υπάρχει χρήμα. Αιτήσεις έχουν γίνει, τα αιτήματα έχουν όλες τις κυβερνήσεις, δεν υπάρχει χρήμα. Αυτό το γενικότερο. Χρήμα βέβαια υπάρχει, αλλά όχι για να δώσουν για να λύσουν τέτοια προβλήματα. Λέμε εμείς ως διαπίστωση για να κλείσω. Δεν μπορείς, γιατί πρέπει να ανοίξουμε να υπάρχει ένα μέτωπο. Δεν είμαστε όλοι, δεν είναι μια κοινωνία χωρίς τάξεις. Δεν εξυπηρετούν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί μας πιάνουν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις και πολιτικές, όλοι μαζί είμαστε, όλοι κοινό στόχο. Δεν έχουν κοινό στόχο. Γι' αυτό και βλέπετε να δίνουν λύση. Η πλατεία, ας πούμε, του Αργοστολή, αυτό που πόθηκε εδώ πέρα, και το λιμάνι Παραλιακός θα τελειώσει σε 4 μήνες. Θα τελειώσει. Γιατί το απαιτούν τα μεγάλα ξενοδοχεία γύρω-γύρω, τα απαιτούν οι tour operator, τα απαιτούν τα κρυοζερόπλια κτλ. Θα τελειώσει γρήγορα. 15 Μάη τέλος σου ήρθαν έτοιμο, 3 εκατομμύρια. Και ο Δήμος, για να ξέρετε αν υπάρχουν λεφτά, δίνει από δικά του λεφτά του Λιμενικού Ταμείου 1.200 για να ανοίξει το μέτωπο από το Μαϊστράτο μέχρι τη Λαχαναγορά. Θα το φτιάξει μερικά του χρήματα 1.200. Ενώ πού θα μπορούσε να το δώσει σε οδικό δίκτυο, εδώ πέρα, σε διάφορα ανάγκη στα σχολεία. Αφού το επιλέγει, γιατί, για να κάνει παραλιακό μέτωπο για τα κρουαζιερόπλια και του ζωτικού ροπερέδρου. Και κλείνοντας λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής. Ναι, κλείνω με αυτό. Λέμε ότι σίγουρα τέτοιες κινητοποιήσεις και τέτοιες συνελεύσεις δίνουν πραγματικά ζωή και δίνουν ζωντάνια στα προβλήματα και πιέζουν και τις αρχές και τη Δημοτική Αρχή. Η μόνη αξία λοιπόν που έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι όταν υπάρχει και παρεμβαίνει ο λαϊκός παράγοντας. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν και δίνουν κάποιες λύσεις. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσιρέλη, τον διευθυντή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου που μας παραχώρησε την αίθουσα. Μια αίθουσα που και σε δύσκολες στιγμές πραγματικά ήταν το αφάγιο και στις συγκεντρώσεις αλλά και στα παιδιά. Και να πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε, δεν θα υποστήλουμε τον αγώνα, γιατί θεωρούμε ότι μόνο με αυτόν τον αγώνα, τον αειδοχώρητο, θα κερδίσουμε.
Το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε, υπάρχουν σκέψεις για κινητοποιήσεις, αλλά θα το συζητήσουμε ελευθέρω χρόνο. Θα αποφασίσουμε δηλαδή, θα εκτιμήσουμε και τη σημερινή μέρα γιατί ήταν σημαντική και με τα σχολεία. Θα εκτιμήσουμε ποια θα είναι η στάση και της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Κυβέρνησης και θα συνεχίσουμε.